και κύριοι, θα προσπαθήσω να πω μόνο ότι δεν έχει υποθεί μέχρι τώρα και νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Δύο κυρίως θέματα, τα οποία είναι νομικά, αλλά νομίζω ενδιαφέρουν όχι μόνο τους νομικούς, αλλά τον καθένα πολίτη και ιδιαίτερα τον τρόπο και τον βαθμό αξιοποίησης των ευρημάτων της Εξεταστικής Επιτροπής. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την δανειοδότηση. Τι έχει προκύψει μέχρι τώρα? Προφανώς έχουν προκύψει ενδείξεις, τέλης απιστίας σε πολλές περιπτώσεις. Η απιστία είναι ένα έγκλημα με το οποίο τιμωρείται όποιος προκαλεί βλάβη στην περιουσία την οποία διαχειρίζεται, παραβιάζοντας τους κανόνες της διαχείρισης, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουν προκύψει περιστασιακά και κάποιες περιπτώσεις απάτης ή ψευδορκίας ή ψευδούς βεβαίωσης. Απιστία λοιπόν. Τι υπόθηκε ως άμυνα? Μα είναι ελάχιστες περιπτώσεις απιστίας, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις τα δάνεια τελικώς έχουν γίνει κάποιες ρυθμίσεις και εξυπηρετούνται. Λάθος νομικό, κατά τη γνώμη μου, για τον εξής λόγο. Εάν έχει δοθεί ένα δάνειο χωρίς εγγύησης ή με επισφαλής εγγύησης, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο οποίος προηγουμένως είχε τα διαθέσιμα, δηλαδή η τράπεζα, στη θέση των διαθεσίμων έχει πλέον μια απέτηση η οποία είναι επισφαλής. Η διακινδύνευση της περιουσίας, η οποία προκαλείται με την επισφαλή απέτηση, εξισούται με ενεστώτα, με σημερινή, με παρούσα αν θέλετε, βλάβη της τράπεζας. Και αυτό, επειδή μπορεί να ακούγεται τεχνικό, μπορώ να σου το εξηγήσω άμεσα με ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος έχει ένα κίνητο και κάποιος του κάνει διεκδικητική αγωγή, η διεκδικητική αγωγή θέτει την ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη σε κίνδυνο. Αυτό όμως αποτελεί ενεστώσα, άμεση βλάβη του ακινήτου. Γιατί αν πάει να το πουλήσει με το βάρος της διεκδικητικής αγωγής, η τιμή έχει μειωθεί. Και το ίδιο η περιουσία της τράπεζας έχει μειωθεί, αν αντί να έχει διαθέσιμα, έχει επισφαλής απαιτήσεις. Άρα η απιστία, η βλάβη της τράπεζας και η απιστία είναι δεδομένη από τη στιγμή που συνάπτεται το δάνειο χωρίς εγγύησης, με επισφαλής εγγύησης, και παραδείγματα είχαμε πολλά, και δάνεια τα οποία δόθηκαν με ενέχειρο μετοχές της δανειζόμενης εταιρείας και περιπτώσεις πολλαπλών εκχωρήσεων της ίδιας απέτησης για χρηματοδότηση και μάλιστα εκχώρησης απαιτήσεων οι οποίες δεν ήταν καν γεγεννημένες και θα μπορούσαν να μην δημιουργηθούν καν στην έκταση που προβλεπόταν, καθώς επίσης είχαμε και περιπτώσεις λίγες ίσως δανειοδότησης επιχειρήσεων χωρίς δραστηριότητα. Επομένως, βλάβη υπάρχει και ο πυρήνας επιστίας υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις. Οι εισαγγελείς θα έχουν πολλή δουλειά, τουλάχιστον αυτόν τον λόγο. Δάνεια στα κόμματα. Τι υπόθηκε? Υπόθηκε, μα έγινε μία νομοθετική ρύθμιση, νόμος 41-46 του 2013, άρθρο 78, με βάση το οποίο κακώς ενδεχομένως προχώρησε η Βουλή σε μία ρύθμιση που λευκαίνει τους υπευθύνους με μία τροπολογία τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα εξαλείφθηκε το αξιόπινο, τελειώσαμε με την ευθύνη σε ό,τι αφορά τη δανειοδότηση των κομμάτων. Λάθος, συνάδελφοι, άποψη, έστω και αν έχει προσυπογραφή από εισαγγελείς οι οποίοι κατά την ταπεινή μου άποψη έχουν κάνει σοβαρό λάθος. Καταρχήν υπόθηκε ότι πρόκειται εδώ για εξάλειψη του αξιοποιήνου πράξεων απιστίας. Δεν πρόκειται για εξάλειψη. Εξάλειψη σημαίνει σβήσιμο, είναι κάτι το οποίο επέρχεται εκ των υστέρων σε κάτι το οποίο προϋπήρχε. Μπορεί εξάλειψη να υπάρχει σε μια περίπτωση κρυπτοαμνηστίας ή σε μια περίπτωση παραγραφής κλπ. Που είναι περιστατικά που προκύπτουν των υστέρων, αλλά τι λέει εδώ το επίμαχο άρθρο το οποίο ψηφίστηκε? Ότι δεν αποτελεί απιστία η δανειοδότηση η οποία γίνεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά μη κερδοσκοπικά, εφόσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και οι κανονισμοί της, υπάρχοντες κανονισμοί της Τράπεζας Ελλάδος. Δηλαδή, τι λέει ο νόμος? Όχι ότι υπάρχει εξάλειψη, αλλά ότι το εύρος της αξιόπινης πράξης, το εύρος του άδικου χαρακτήρα, κατ' εξαίρεση, όταν συντρέχουν αυτοί οι όροι, είναι στενότερο.
συντρέχουν οι εξαιρετικοί όροι. Προφανώς η διαδικασία τηρήθηκε, εσωτερική είναι, αλλά κανονισμός τράπεζας δεν φαίνεται. Της Τράπεζας Ελλάδος σχετικός με τη δανειοδότηση δεν προέκυψε ότι υπήρχε, αλλά και να υπήρχε, προφανώς δεν τηρήθηκε, αφού είχαμε όλες αυτές τις περιπτώσεις χορήγηση δανείων χωρίς εγγύηση. Από τη στιγμή που δεν συνέτρεχαν λοιπόν οι όροι της εξαίρεσης από τον κανόνα της τιμώρησης απιστίας, απιστία υπάρχει και στην περίπτωση της χορήγησης των δανείων στα κόμματα. Με όση ταχύτητα μπορώ, πρέπει να σας πω και κάτι ακόμη. Δεν κλείνει ούτε μόνο με αυτά το πεδίο των πολιτικών και των ποινικών ευθυνών για τις οποίες δημιουργούνται ενδείξεις με βάση το πλούσιο υλικό αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Για τον εξής λόγο. Προέκυψε ότι οι δανειοδοτήσεις ήταν προνομιακές και επικίνδυνες για την τράπεζα, χωρίς εγγύησεις. Γιατί τις δώσαν οι τράπεζες? Είναι οι τράπεζες φιλανθρωπικά ιδρύματα και δίνουν δάνεια έτσι χωρίς εγγύησεις, χαριστικά και προνομιακά? Βεβαίως όχι. Γιατί τις δώσανε λοιπόν? Προφανώς είχαν ανταλλάγματα οι τράπεζες. Ξέρετε όμως τι σημαίνει να γίνεται μια χορήγηση προνομιακή επειδή παρέχεται κάποιο αντάλλαγμα? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ουσιαστικά μια περίπτωση δωροδοκίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δωροδοκία της εποχής μας, η συστημική δωροδοκία η οποία εισφέρει χρήματα τα οποία δεν χρειάζονται ξέπλυμα, είναι αυτή που γίνονται με θαλασσοδάνεια και όχι οι παλιοκαιρίστικες με τις βαλίτσες και με τα πάμπερ και με τα χρήματα. Επομένως, αφού προκύψαν οι απιστίες, οι προνομιακές χορηγήσεις, έχουμε τώρα το υλικό, χάρη σε αυτή την Επιτροπή, να ερευνήσουμε μήπως υπήρξαν ανταλλάγματα. Γιατί εάν αυτό συμβαίνει, όπως καταλαβαίνετε, οι ποινικές ευθύνες αλλά και οι πολιτικές είναι βαρύτατες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ.